Ακόμα και αν ζει σε μια οικογένεια που καλύπτει όλοι καλύπτονται ή όλοι δεν καλύπτονται. Δηλαδή, έχουμε δει πολλές φορές οικογένειες μουσουλμάνων οι οποίοι δεν φορούν μαντήλι. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και κάποιο παιδί αποφασίζει να το φορέσει. Κοιτάξτε, όταν κάνει η μουσουλμάνα γυναίκα την προσευχή της, θα φορέσει μαντήλι. Από εκεί και πέρα, εάν θελήσει να συνεχίσει να το φοράει, είναι θέμα της εσωτερικής της πίστης. Και κανείς δεν πρέπει και δεν θα πρέπει, και όπου γίνεται είναι λάθος, δεν το ορίζει το Ισλάμ ότι πρέπει, το Ισλάμ σου λέει ότι είναι το σωστό. Από εκεί και πέρα πρέπει να πράξεις κατά συνείδηση. Διότι δεν είναι η υπέρτατη αμαρτία. Για παράδειγμα να σας πω ότι είναι πολύ μεγαλύτερη αμαρτία κάποιος να λέει ψέματα μουσουλμάνος παρά να μην φοράει μαντήλι. Και εδώ είναι η ηθική του θέματος. Ότι αυτό είναι το σοβαρό ζήτημα που θα πρέπει να αναλογιστούμε. Μήπως η Δύση έχει βάλει πάνω σε ένα κάλυμα του κεφαλιού πάρα πολλές προσδοκίες και μήπως δεν είναι όντως αυτό που θέλουμε να πούμε, γιατί τόσα εκατομμύρια μουσουλμάνες λένε αφήστε μας ελεύθερα να αυτοπροσδιοριζόμαστε. Δεν είμαστε καταπιεσμένες. Ζούμε, λειτουργούμε, σπουδάζουμε, επιλέγουμε και αυτό τελείωσε. Δηλαδή, και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο δεν περνάει τόσο εύκολα στη Δύση, διότι προβάλλεται το αίσθημα της καταπίεσης. Αν σκεφτείτε ότι σήμερα στον κόσμο είναι 1,66 περίπου δισεκατομμύρια μουσουλμάνοι στη γη, και να υποθέσουμε ότι οι ασές είναι γυναίκες, είναι δυνατόν όλες αυτές οι γυναίκες που έχουν κατά, άμα θα δείτε και τα στατιστικά και τα γνωρίζετε ίσως, πάρα πολλές έχουν πολύ ψηλό μορφωτικό επίπεδο, έχουν επιχειρήσεις, έχουν τα πάντα. Δηλαδή, είναι δυνατόν όλες αυτές να είναι καταπιεσμένες και να μην το έχουν κάνει από επιλογής τους. Εμένα με αφήνει δηλαδή, με κάνει έκπληκτη το γεγονός ότι οι επιστήμονες καταγράφουν συνεχώς τη λέξη καταπίεση, 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 όταν εδώ και 1430 χρόνια η γυναίκα έχει δικαίωμα σε κληρονομιά, σε περιουσία, σε ψήφο, σε διοίκηση, σε πόλεμο, στα πάντα, και η γυναίκα στην Ελλάδα ψήφισε το 1956. Δηλαδή, όλα αυτά θα πρέπει να μπουν σε μια πιο σωστή διάσταση και να ωφεθεί ο κάθε άνθρωπος να αυτοπροσδιορίζεται μόνος του. Εδώ πράγματι στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και κανένας δεν εμποδίζει κανέναν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι και τα παιδιά που μεγαλώνουν εδώ έχουν το ελεύθερο της επιλογής τους. Και ακόμα στις οικογένειες των μουσουλμάνων, τα παιδιά, η δεύτερη γενιά που γεννιέται εδώ, έχει το δικαίωμα της επιλογής να φορέσει, να μην φορέσει. Η κοινωνία δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα και σε καμία φάση της, ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην εργασία μπορεί να υπάρχει λίγο πρόβλημα, γιατί υπάρχει ένας κώδικας δυσήματος συγκεκριμένος που θέλει κάποιο δύσημο, αλλά στην ουσία των πραγμάτων δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα και οπωσδήποτε δεν έχουμε κατηγορηθεί για ριζοσπαστικό, ας πούμε, Ισλάμ, κάτι το οποίο δεν συνδέεται με το μαντήλι. Το μαντήλι είναι ένα κομμάτι του Ισλάμ, το οποίο δεν συμβολίζει κάτι, δεν έχει φορεθεί για να συμβολίσει. Έχει φορεθεί γιατί έτσι είναι το σωστό. Τώρα, ότι το γεγονός ότι κανείς δεν μπορεί να το επιβάλλει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί, όπως σας είπα, είναι ένα θέμα εσωτερικής πίστης. Τώρα, οι γυναίκες που φορούν, ας πούμε, το νικάπ που καλύπτουν όλο το πρόσωπο, δεν σημαίνει ότι είναι υψηλότερης πίστης και άλλες που φορούν πιο κοντό μαντήλι είναι μικρότερης πίστης. Είναι θέμα ενδυματολογικής επιλογής και κουλτούρας καθενός λαού και επιλογή. Και συνήθως έτσι για την ιστορία, οι περισσότερες γυναίκες που φοράνε αυτό το νικάπ, αυτό, το κάνουν από επιλογής τους, δηλαδή, στις αραβικές χώρες. Είναι πολύ δύσκολο να τους επιβληθεί και πολλές φορές και η οικογένειά τους μπορεί να μην το εγκρίνει και αυτές να το φορούν από μια πεποίθηση που έχουν ότι έτσι είναι, έτσι πράγμα το σωστό. Και αυτό συμβαίνει δηλαδή. Όπως υπάρχουν γυναίκες οι οποίες φορούν το μαντήλι από κουλτούρα και δεν προσέχονται. Δηλαδή, θα πρέπει να το δούμε το θέμα λίγο πιο ανοιχτά. Τι θέλει κάθε μια γυναίκα να κάνει στη ζωή της, πώς θέλει να προσδιορίσει τον εαυτό της. Δηλαδή, εγώ όταν σπάστηκα το Ισλάμ και φόρεσα το μαντήλι, σκέφτηκα ότι συμβολίζω κάτι, ακολουθώ
αυτό το οποίο ασχολήθηκα. Και κανένας δεν με εμπόδισε και κανένας δεν πήγα τίποτα ότι συμβολίζω κάτι ή προκαλώ, γιατί δεν κατάλαβα κάτι διαφορετικό. Και έτσι είναι όλη η εντύπωση που έχω από τους Ευρωπαίους, από τους Αμερικανούς, οι οποίοι φορούν μαντήλι. Τώρα, θα πρέπει περισσότερο να με ρωτήσετε στην πορεία και σας ευχαριστώ για την ώρα, έτσι, μια αρχική, έτσι, εισαγωγική εισήγηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Καναξιτά μου. Το λόγο είναι και η Κατερίνα Οικονομάκου. Γεια σας. Εγώ να ξεκαθαρίσω ότι δεν σκοπεύω να μιλήσω για την Πράγμα ή για την Μπούρκα. Ό,τι πω θα έχει σχέση με την Hijab, με τη μαντήλα. Γιατί νομίζω ότι η Νικάπ και η Μπούρκα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, διότι στην πραγματικότητα αποκλείουν οι γυναίκες από το δημοσιοφόρο, την εξαφανίζουν και ταυτόχρονα τη στιγματίζουν. Οπότε δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό, όπως δεν θέλω να μιλήσω για τον αντικείμενο της απαγόρευσης, διότι έχουμε μεγάλες διαφορές με τη Γαλλία. Η σημαντική διαφορά είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ο προσωπικός κράτος εκκλησίας και στα σχολεία έχουμε εικόνες, σταυρούς κτλ. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για κατάργηση της μαντήλας στη στιγμή που δεν έχει καταργηθεί εικόνες, ας πούμε. Οπότε, λέμε αν η μαντήλα είναι σύμβολο καταπίεσης ή έκφραση πίστης. Είναι και τα δύο. Είναι σύμβολο καταπίεσης, αρκεί να κοιτάξουμε προς το Ιράν, και είναι και έκφραση πίστης, προφανώς. Όμως είναι κάτι πολύ περισσότερο από έκφραση πίστης, γιατί δεν είναι μια ιδιωτική έκφραση πίστης. Η μαντήλα είναι και θρησκευτικό σύμβολο, και πολιτικό και πολιτισμικό σύμβολο. Αυτό είναι κάτι που δεν το αποφασίζει η γυναίκα μόνη της, είναι κάτι το οποίο έχει επικρατήσει. Τώρα, αν είναι απειλή, προφανώς δεν είναι απειλή με κανέναν τρόπο.